κατέστρεψε η εκτιματική υπηρεσία την περίφραξη. Εμεί με βάση τον νόμο ήμασταν υποχρεωμένοι να απομακρυνθούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να απομακρυνθούμε. Εμεί λοιπόν βγάλαμε την περίφραξη. Εμεί, σαν διοίκηση, μερεμνήσαμε για την απομάκρυση των σκαφών από τον χώρο συντήρηση και αυτό ήταν ω ένδειξη καλή θέληση τη εφαρμογή του νόμου. Αυτό όμω που η διοίκηση αυτή τη στιγμή θέλει να ρωτήσει είναι αν άραγε αυτή η εφαρμογή του νόμου ε, εφαρμόζεται προς πάσα κατεύθυνση. Γιατί μιλάμε για μια αποβολή η οποία ουσιαστικά έχει τελεσίδικη, συντελεσίδικη η απόφαση αυτή της αποβολής, της διοικητικής αποβολής από τον χώρο αυτό. Για ποιον λόγο δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω, γιατί ένας όμιλος μη κερδοσκοπικός, αθλητικός, αλλιευτικός, ερασιτεχνικός προπάντων, ο οποίος το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή είναι να δίνει κοινωνικά προς τον καβαλιώτικο κόσμο, δίνει κοινωνικά, πως αυτός ο Όμιλος καλεί την πίστη στα καλά του καθούμενου κυριολεκτικά στα καλά του καθούμενου όχι ότι δεν υπήρχε προγενέστερη δικαστική διάνοιξη με τα κτηματικά, με τα δημόσια κτήματα, αλλά στα καλά του καθουμένου μέσα σε ένα μήνα ήρθε η διοικητική αποβολή, η τελεσίδικη. Θα ήθελα να ρωτήσω άραγε επειδή κάπου θεωρώ ότι άνοιξε ο ασκό του αιώλου. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διοικητική ε, αποβολή, η απόφαση αυτή, όπως πάρθηκε σε ένα μήνα, άραγε πάρθηκε ποτέ σε κάποιον άλλο φορέα. Άραγε ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε μέσα σε ένα μήνα για όλους τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε πιστοί στην εφαρμογή του νόμου, είμαστε νομοταγείς, δεν έχουμε πρόβλημα στο να εφαρμόσουμε τον νόμο. Έχουμε κάποιες ε, προς το παρόν προφορικές εγγυήσεις ότι ο χώρος αυτός θα αποδοθεί πάλι σε εμά οι οποίες προφορικές εγγύησει θα γίνουν και γραπτές με τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί η διοίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσουμε τον λόγο μας, ότι θα επανέρθει σε μας ο χώρος αυτός και με αυτήν την σκέψη θα ήθελα να ρωτήσω άραγε για, για ποιον λόγο στην Ελλάδα, Ζούμε, ξέρουμε ότι οι νόμοι μα είναι λίγο ελαστικοί. Για ποιον λόγο αυτή η πίεση τη εφαρμογή αυτή τη διοικητική αποβολή στον όμιλο τρίτο, να επανέρχομαι πάλι σε αυτό, δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε πάρα πολλού υποστηριχτέ, όπω είναι οι παρόντε, όπω είναι το Σέντερ, όπω είναι και άλλα μέσα περιφερειακή ενημέρωση. Όλοι οι καβάλα, όσοι γνωρίζουν τον όμιλο αυτό, υπόψη είναι ότι η ιστορία του ομίλου εδώ πέρα διδάσκει πάρα πολλά ακτηματικά. Τα δημόσια κτήματα προσπαθούν να εφαρμόσουν στην πλάτη του αδύναμου κατά γράμμα τον νόμο. Σας είχαν ενημερώσει πιο μπροστά. Για την διοικητική αποβολή, την άμεση ήρθε χαρτί. Δεν ήρθε καμία ενημέρωση. Είχα είχαμε δικαιωθεί. Με δικέ όχι, βέβαια. Με την τελεσίδικη απόφαση, όχι. Είχαμε δικαιωθεί στην πρωτοβάθμια έφεση που είχαμε κάνει. Εξ ανάγκης από ό,τι καταλαβαίνω, τα δημόσια κτήματα κάνανε ε, ένσαση κατά της απόφασης αυτής. Δυστυχώς, για ποιον λόγο δεν μπορούσα να καταλαβώ, ανατράπηκε 100%, -100 αυτή η απόφαση της δικαίωσής μας. Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμοστεί ο νόμος. Η ΔΥΛΕ θα έρθει και θα γκρεμίσει τι. Την προσφορά της 20 του ομίλου προς το κοινό, προς τον λαό, προς την καβάλα. Τι να, τι να γκρεμίσει. Ανοίχθηκε ο ασκός του αιώλου για αυτήν την απόφαση. Δεν ξέρω από πού ορμόμενη. Εγώ Υποψιάζουμε κάτι, δεν θέλω να το εκφράσω δημοσίω αυτή τη στιγμή. Θα έρθει όμω η ώρα. Αν τυχόν και βγω αληθινό, θα λυπηθώ πάρα πολύ. Αλλά αγαπάει τι ομορφιέ, αγαπάει το περιβάλλον, αγαπάει τη θάλασσα, αγαπάει κυρίω αυτού που προσφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Ποιοι δεν έχουν λάβει κάποια προσφορά από τον όμιλο Τρίτονα. Ποιοι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει φορέας που να μην έχει λάβει από τον όμιλο Τρίτονα και φυσικά αντιστρόφως όλοι, όλοι αυτοί έχουν βοηθήσει τον Όμιλο Τρίτον. Το πώς θα βγουν όλα σιγά σιγά στη φόρα, ίσως μαζί με τις υποψίες τις οποίες έχουμε. Κρύα, απόφαση, τελεσίδη και έρχεται κάποιος και λέει κύριε σας αποβάλλουμε, θα σας γκρεμίσουμε αν αντιχώ... τυχόν...» και η φρασιολογία από τα δημόσια κτήματα, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αυτό θα το πω, είναι ότι εμεί εκείνο το μέρο το θέλουμε να το κάνουμε αεροδρόμιο, να γίνει αεροδρόμιο. Δηλαδή να ρίξουμε ακόμα, ακόμα και τα τσιμέντα τα οποία έχουν χτιστεί εδώ πέρα. Να κάνουμε τι, βούρκο, για να πατάνε πάλι οι γυναίκε με τα μωράκια του μέσα στα χώματα και μέσα στι λάσπε. Οπότε κινδυνεύει γι' αυτό εδώ το κτίριο που το έχουμε από πίσω μα. Κινδυνεύει μάλιστα. Με βάση τον νόμο κινδυνεύει. Έρχονται να ξυλώσουν και τον Άγιο Νικόλα να το κάνουν αεροδρόμιο για εκείνο. Α έρθουν να ξυλώσουν και τι ελίτσε μα, γιατί κάτι ξέρουμε κι εμεί. Α έρθουν να ξυλώσουν τα παρτέρια, α έρθουν να ξυλώσουν οτιδήποτε. Ο φωτισμό, ο οποίο εδώ πέρα είναι δημόσιο, είναι δημοτικός, είναι του Δήμου τη Καβάλα και αυτά. Α έρθουν να τα ξυλώσουν όλα. Α πάμε στη Χαβούζα που ήμασταν πριν από 30 χρόνια.